Σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας τιμήθηκε την Τρίτη το απόγευμα στο Μνημείο Πεσόντων της Κοξαρέ η 79η επέτειος μνήμης του Ολοκαυτώματος από τους Γερμανούς στις 29 Αυγούστου του 1944. Οι Γερμανοί λαιλάτισαν, έκαψαν, ανατείναξαν τα σπίτια στην Κοξαρέ. Δεν υποδούλωσαν όμως ποτέ αυτούς τους ανθρώπους. Βγήκαν στο Αντάρτικο και τους επέφεραν μεγάλα πλήγματα. Αυτούς τους ανθρώπους σήμερα τιμούμε, που πραγματικά έδωσαν τη ζωή τους για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Οι Κοξαριανοί, όπως ξέρουμε, έγραψαν ιστορία με τους αγώνες και τις θυσίες τους για την αντίσταση. Και μάλιστα από την αρχή της γερμανικής κατοχής το 1941 μπήκαν μπροστά στον αγώνα και έτσι πλήρωσαν βαρύ τίμημα αίματος. Η Κοξαρέ στάθηκε μάρτυρας και εντάσσεται στη μακριά αλυσίδα των δοκιμασιών που σημάδεψαν το αντιστασιακό έπος του ελληνικού λαού και ειδικότερα του κριτικού στη σκοτεινή περίοδο της κατοχής και επιβεβαιώνει περίτρανα την οδυνηρή και μεγαλειώδη αλήθεια. Ότι η ελευθεριά στον τόπο μας εξαργυρώθηκε με το ακριβό τίμημα του αίματος και της καταστροφής. Η Κοξαρέ, ένα χωριό όπου ο Ελλάς ήταν οργανωμένος κατά την γερμανική κατοχή, είχε επιφέρει πολλαπλά χτυπήματα και στους ναζί εδώ της περιοχής. Πώς είναι να μαθαίνουν οι νεότεροι που δεν ξέρουν να πούμε, και πρέπει να τις τιμούμε κάθε χρόνο, πρέπει να γίνεται η επενθύμηση, να το μαθαίνουν οι νεότεροι, να το συνεχίσουν αργότερα. Με την παρουσία τους θύμισαν τη μνήμη των αγωνιστών, αρχές και φορείς της περιοχής, αγιοβασιλιώτες και κάτοικοι της Κοξαρές, ενώ ο μιλητής για το ιστορικό της επετείου ήταν ο υπεύθυνος πολιτισμού του Δήμου Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Νεκτάριος Χαραλαμπάκης, ο οποίος έκανε εκτενή αναφορά για τη μεγάλη συμβολή των Κοξαριανών στην εθνική αντίσταση κατά του ναζισμού.